Δέχτηκα αυτή την πρόταση εξαιτίας κυρίως της εμπειρίας που έχω στο παρελθόν. Συμμετοχή σε κάποιες τέτοιες μεσοδημοκρατικές διαδικασίες, τότε δεν τις λέγαμε καν έτσι. Ήταν απλά κινητοποιήσεις, ήταν απλά κατάληψη χώρου, ήταν απλά η προσπάθεια η δική μας να επικοινωνήσουμε το δικό μας εργατικό πρόβλημα, το πρόβλημα των ιδίων των δημοσιογράφων, μέσω της έκδοσης μιας δικής μας εφημερίδας. Πριν αναφερθώ σε αυτές τις διαδικασίες που ακολουθούσαμε με επιτυχία και τελική κατάληξη, την εγκατάληψη του εγχειρήματος, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στην πλατεία και το πώς αυτό το βίωσα εξ αρχής ως δημοσιογράφος και μετέχοντας αυτό το σύστημα της ιδεολογικής χειραγώγησης, μάλλον σε αυτή τη μηχανή της ιδεολογικής χειραγώγησης μέσα από τη δουλειά μου, ως επαγγελματίας, έτσι. Όταν ξεκίνησαν οι πρώτες κινητοποιήσεις στην πλατεία Συντάγματος, ξεχώρισα από το κίνημα της πλατείας στην Ισπανία ένα βασικό αίτημα, το οποίο αναγράφηκε και δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτικής ελευθερίας και της συμμετοχικής δημοκρατία. Ήταν το αίτημα των Ισπανών για προστασία της ελεύθερης πληροφόρησης και της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Σε αντιστοιχεία με το Σύνταγμα, λίγες εβδομάδες μετά, το Μάιο, όταν κατέβηκα κάτω στο Σύνταγμα, άκουσα με πολύ δυνατή φωνή, αγανακτισμένη φωνή και αποφασισμένη φωνή, ένα άλλο σύνθημα. Αλίτες Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Συμμετέχοντας στην πλατεία και στις διαδικασίες της για το επόμενο διάστημα, εκπληκτή μετά από κάποιο καιρό, έπεσα σε μια διαφορετική στάση. Γιατί να απεργήσουν οι δημοσιογράφοι? Γιατί να απεργήσουν οι δημοσιογράφοι που για εκείνη την ακριβώς την περίοδο, πριν δύο εβδομάδες μιλάω, δεχόντουσαν μία από τις πιο βίαιες επιθέσεις στα εργασιακά τους δικαιώματα? Το αίτημα πάρα πολύ κόσμου στην πλατεία, πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά, ήταν ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δεν ανήκουν στους δημοσιογράφους φυσικά, θα πρέπει να έχουν ανοιχτά μικρόφωνα, ανοιχτές εφημερίδες και ανοιχτές κάμερες για να καταγράψουν τις διαδηλώσεις. Νομίζω το αποτέλεσμα το έχουμε ζήσει όλοι. Τι ακριβώς επιχείρηση ξεκίνησε με βάση τα ανοιχτά μικρόφωνα και τη μία απεργία των δημοσιογράφων. Από την παράθεση αυτών των δύο μόνο εικόνων προκύπτει μία αντίφαση, την οποία προς το παρόν αφήνω αναπάντητη. Για το κατά πόσο οι δημοσιογράφοι είναι ελεύθεροι, δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα οποία εργάζονται, να πούνε ελεύθερα τη γνώμη τους. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διάρκεια αυτών των κινητοποιήσεων της πλατείας, των γενικών συνελεύσεων, στην αρχή την αγνόησαν, μετά την συκοφάντησαν, μετά άρχισαν να την αγκαλιάζουν και τώρα πια, μετά τα γεγονότα της 29ης Ιουνίου, νομίζω ότι ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης, γραμμένη σε ένα άριστο σενάριο στα non-paper που κυκλοφορούν από πολιτικά γραφεία σε μεγαλοδημοσιογράφους και σε πολιτικούς πρωινούς καφέδες. Το να πούνε ότι αυτά τα επεισόδια, αυτή η συγκέντρωση, τα αιτήματα, το πού αυτό πάει, πού μπορεί να οδηγήσει κτλ., το ότι κινδυνεύει η δημοκρατία, κινδυνεύουν το κοινοβούλιο, κινδυνεύουν οι βουλευτές μας κτλ., οφείλεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο ο οποίος πιέζεται και όλα τα υπόλοιπα αγνοούνται. Αυτή ακριβώς είναι η μέθοδος των μιμιέ που ακολουθούν. Κατά τα άλλα, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η πλατεία, δεν τους ενδιαφέρει να καταγράψουν το τι συμβαίνει, δεν τους ενδιαφέρει να στείλουν τον κόσμο, όσοι δημοσιογράφοι και αν μετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες και μετέχουν πραγματικά πάρα πολύ, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, να το βγάλουν αυτό προς τα έξω, προς την υπόλοιπη κοινωνία που δεν κατεβαίνει, που μένει στις οθόνες, που ανοίγει τα τζιανά, που διαβάζει εφημερίδες. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει μια αληθινή ενημέρωση σε συνθήκες άμεσης δημοσιογραφίας, την παραγωγή, τη δημιουργία κτλ. Της είδησης? Νομίζω ότι για να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να τεθεί κι άλλο ένα. Προς όφελος πιανού αυτή η ενημέρωση? Θα πρέπει να απαντήσουμε δηλαδή στο ερώτημα ποιος το έκανε, πού το έκανε, γιατί το έκανε και με μία ακόμα λεξούλα, γιατί το έκανε. Και νομίζω ότι τότε προκύπτει η συνολική εικόνα. Στην πρόσφατη ιστορία του τύπου συνολικά υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα που οι δημοσιογράφοι πήραν στα χέρια τους την ενημέρωση. Χωρίς φίλτρα, χωρίς αυτολογοκρισία, χωρίς λογοκρισία,
και χωρίς αυτούς τους ενδιάμεσους και επιχείρησαν να εφαρμόσουν κάποιες διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας. Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι και ο ελεύθερος τύπος. Τον ελεύθερο τύπο οι περισσότεροι τον γνωρίζετε. Για χρόνια ολόκληρα ήταν η εφημερίδα της δεξιάς παράταξης, της μεγάλης δεξιάς παράταξης. Έλαχε όμως σε αυτή την εφημερίδα η μοίρα να την αγοράσει Γιάννα Αγγελοπούλου, μια από τις πιο πλούσιες οικογένειες στη χώρα, και να την αντιμετωπίσει όπως αντιμετωπίζουν γενικώς οι πλούσιοι και οι κεφαλαιόχοι τα τσαντάκια της Louis Vuitton. Έσπασε το λουράκι, πετάξαμε την τσάντα. Πετάξαμε την εφημερίδα λοιπόν. Εμείς οι εργαζόμενοι στον ελεύθερο τύπο είπαμε όχι. Αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει ο εργοδότης. Δεν μπορεί να πετάξει μια εφημερίδα, οποιαδήποτε εφημερίδα, σαν να είναι μια τσάντα, ένα τσαντάκι. Και με αυτή αρχικά την απόφαση συγκεντρωθήκαμε, καταλάβαμε το κτίριο σε μια διαδικασία λειτουργικής κατάληψης. Μας διευκόλυνε και η εργοδοσία σε αυτό, δεν κινήθηκε επιθετικά εννοώ. Και επί ένα μήνα κλεισμένοι και λειτουργώντας σε μια λειτουργική κατάληψη, προχωρήσαμε σε διαδικασίες σχεδόν άμεσης δημοκρατίας. Δηλαδή, καθημερινές γενικές συνελεύσεις επί ένα μήνα. Το τελευταίο διάστημα ήταν ανά 2-3 μέρες. Από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν δύο αποτελέσματα. Πρώτον, η έκδοση επί τρία φύλλα του εβδομαδιαίου εναλλακτικού τύπου. Βασιζόταν στη λειτουργία Συντακτικής Επιτροπής μέσα από τους δημοσιογράφους, οι οποίοι θέλανε και επιμένανε σε αυτόν τον αγώνα, γιατί κάποιοι άλλοι φυσικά δεν ήταν εκεί. Μία εφημερίδα η οποία λειτουργήσε με πρωτόγνωρες διαδικασίες. Καθημερινά είχαμε συντακτική ομάδα, αποφασίζαμε τα θέματα, κάναμε τα ρεπορτάζ. Δεν πρόκειται για κάποια πολιτική εφημερίδα, όσοι την έχετε δει, έτυχε να τη διαβάσετε πριν 2 χρόνια. Ούτε πρόκειται για κάποια εργατική εφημερίδα η οποία μιλούσε για το δικό μας πρόβλημα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο στόχος μας ήταν, και αυτό πετύχαμε, να βγάλουμε μια εφημερίδα η οποία είναι μια κανονική εφημερίδα. Απλά κυκλοφορεί χωρίς το φίλτρο που βάζει η δημοσιογραφική κάλυψη των γεγονότων και το φίλτρο της στόχευσης, της πολιτικής κατεύθυνσης που έχει η εφημερίδα. Πρέπει να ομολογήσω ότι αντέξαμε στα 3 φύλλα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δεν ήταν μόνο σε εμάς. Η ενημέρωση, πρέπει να σας πω, είναι ένα πάρα πολύ ακριβό χόμπι. Θα πρέπει να στηρίζετε, θα πρέπει να χρηματοδοτείτε, θα πρέπει να έχεις χρόνο, διαθεσιμότητα, αποφασιστικότητα και κυρίως χρήματα. Γιατί η δημοσιογραφική έρευνα έχει κάποιους κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται για να βγει το θέμα. Επειδή, κατά τη δική μου γνώμη, και θα τελειώσω με αυτό, είδηση αντικειμενική ενημέρωση, ουδέτερη ενημέρωση και μπούρδες κατσαρές δεν υπάρχει. Η είδηση από τότε που έχει δημιουργηθεί, από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε, είναι ένα εμπόρευμα. Και σαν εμπόρευμα που λέτε και αγοράζετε, παράγοντας ένα μοναδικό κέρδος, ιδεολογία. Αυτό που καθιστά την είδηση πολύ διαφορετική από κάθε άλλο εμπόρευμα που πουλιέται και παράγει κέρδος, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει την ιδιότητα να αλλάζει τον κόσμο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ ακριβή υπόθεση και τόσο καλά προστατευόμενη η διαδικασία της ενημέρωσης. Με τη λειτουργία του ΣΥΤΙ, αντίστοιχα, και ως από την εφημερίδα, κάναμε μια απόπειρα και καταλάβαμε τη συχνότητα του ΣΥΤΙ, του ραδιοφωνικού σταθμού. Καταφέραμε να λειτουργήσει με τις ίδιες πάνω κάτω διαδικασίες, στηριζόμενες σε πρόγραμμα δικό μας, της Απεργιακής Επιτροπής που λειτουργούσε, σύν άλλων δημοσιογράφων που δήλωσαν διαθεσιμότητα, επί μία περίπου εβδομάδα. Εν τέλει, μπορεί αυτά τα αποτελέσματα, τα δύο, να κατέληξαν και να μην καταφέραμε να κρατήσουμε μία εφημερίδα από τους δημοσιογράφους για τους δημοσιογράφους, αλλά πριν 2 χρόνια λειτουργήσε ένα μοντέλο που έδειξε ότι έχει τις προϋποθέσεις να τσουλήσει και να λειτουργήσει. Θεωρώ ότι σήμερα, με τη λειτουργία και τις αλλαγές που συντελούνται στον χώρο των ΜΜΕ, εννοώ τις νέες πλατφόρμες, τα νέα μέσα, το διαδίκτυο κτλ., ένα παρόμοιο εγχείρημα που θα στηρίζεται στη βάση και θα χρηματοδοτείται από τον κόσμο έχει πολύ μεγαλύτερη έχει περισσότερες προϋποθέσεις να λειτουργήσει και να πετύχει. Ευχαριστώ.